είμαστε κατά κάποιο τρόπο στο ανοιγόκλημα των ματιών της ιστορίας. Περνάμε από έναν κόσμο που φεύγει σε έναν κόσμο που έρχεται. Είμαστε σε μια τρομακτικά μεταβατική περίοδο. Μέσα σε αυτόν λοιπόν τον κόσμο, ο οποίος είναι ασαφής και άγνωστος, δημιουργούνται πολύ μεγάλες ζυμώσεις. Η στρατιωτική τεχνολογία και αυτό που λέμε στρατιωτική επιστήμη και τέχνη του πολέμου δεν είναι ξεκομμένα από τον ευρύτερο κόσμο, από τον ευρύτερο πολιτισμό. Επιδρούν επάνω τους τεράστιες δυνάμεις, γεωπολιτικές δυνάμεις. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό θα προσπαθήσουμε να πούμε σε πολύ γενικές γραμμές σήμερα. Εάν γυρίζαμε 20 χρόνια πίσω, 25 χρόνια πίσω, θα νομίζαμε ότι ζούμε και μελετούσαμε τη στρατιωτική τεχνολογία, θα νομίζαμε ότι το παρελθόν είναι το μέλλον και σήμερα ζούμε στο παρελθόν. Ζούσαμε στην εποχή της περιβόητης RMA, της Revolution Military Affairs, της επανάστασης στρατιωτικές υποθέσεις. Όλοι εμείς που ξεκινήσαμε, εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφική μου τότε καριέρα στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 που μελετάγαμε τα στρατιωτικά περιοδικά, νομίζαμε ότι σήμερα θα ζούσαμε σε έναν κόσμο που θα είχαμε ρομποτικά αεροπλάνα, ακτίνες λέιζερ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όλα αυτά πέρασαν στο περιθώριο της ιστορίας. Δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Και δεν υλοποιήθηκαν ποτέ ακριβώς γιατί η ατμομηχανή της στρατιωτικής έρευνας και ανάπτυξης στον πλανήτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, από το 2001, μετά τους δίδυμους πύργους, εγκλωβίστηκαν στο βάλτο του λεγόμενου πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία. Σε αντίθεση, σε πλήρη αντίθεση με την πανίσχυρη, τυποποιημένη και κυριαρχούσα λαϊκή αντίληψη στην Ελλάδα και στον κόσμο, ο πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία και η επίθεση των Αμερικανών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν κατέστρεψε σχεδόν την αμερικανική πολεμική βιομηχανία και κυρίως την αμερικανική πολεμική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλα αυτά τα οπλικά συστήματα υπερυψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσονταν εκείνο τον καιρό δεν είχαν κανένα λόγο να χρησιμοποιούνται εναντίον ασύμμετρων αντιπάλων χαμηλής τεχνολογίας όπως ήταν οι αντάρτες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Αυτοί που σώσανε κυριολεκτικά την αμερικανική στρατιωτική βιομηχανία και την αεροδιαστημική βιομηχανία σχεδόν από χρεοκοπία ήταν οι χώρες του κόλπου, δηλαδή η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, αυτοί οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν κάνει τα τελευταία 15 χρόνια αγορές που ξεπερνάνε το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια ουσιαστικά για να και κρατήσανε ζωντανή την αμερικανική πολεμική βιομηχανία. Αλλά ναι, μεν αυτοί κρατήσανε ζωντανή γενικά την αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία, αλλά όλα αυτά τα υπερεξελιγμένα οπλικά συστήματα που μελετώνταν εκείνο τον καιρό περάσανε στο περιθώριο της ιστορίας. Και σήμερα ζούμε σε μια νέα εποχή. Αυτή εδώ μάλιστα είναι μια χαρακτηριστική φωτογραφία, την οποία τη χρησιμοποιώ και στις στρατιωτικές σχολές και κυρίως στο μεταπτυχιακό. Είναι φωτογραφία αυτού του Αμερικανού ψηφιοποιημένου εδώ πεζοναύτη, τι είναι, πάνω σε ένα γαϊδουράκι, εντάξει, στο Αφγανιστάν. Αυτή λοιπόν η 10η ορεινή ημεραρχία και οι πεζοναύτες όταν πήγανε στο Αφγανιστάν ανακάλυψαν ότι τα χάμερ, τα οχήματα, τα τζιπάκια τους δεν βόλευαν, δεν τους βόλευαν για το ορεινό έδαφος εκεί του Αφγανιστάν. Τα τάξανε λοιπόν σε μεγάλο βαθμό και αγόρασαν αγροτικά φορτηγάκια, Hilux Toyota, Nissan Navara και τα συναφή. Αλλά ούτε και αυτά ήταν τόσο αποδοτικά για τα δεδομένα εδάφη. Οπότε τι κάνανε. Ο Αμερικάνικος στρατός, επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστο πνεύμα προσαρμοστικότητας στα δεδομένα της περιοχής, αναδημιούργησαν ένα σώμα ημιονυγών ή τιμουλαράδων, όπως τα λέγαμε εμείς, στον παλαιό ελληνικό στρατό. Αγόρασαν λοιπόν για αρχή περίπου 10.000 μουλάρια, δημιούργησαν ένα κέντρο εκπαιδεύσεως ημιονυγών, παύλα δηλαδή μουλαράδων, κάπου στο Κεντάκι, δεν ξέρω πού το δημιούργησαν. Και εκεί λοιπόν οι νέοι Αμερικανοί στρατιώτες, οι επαγγελματίες στρατιώτες, όπου ήταν οι περισσότεροι παιδιά της πόλεως, εκπαιδεύονταν σε γνωστικά αντικείμενα όπως η ψυχολογία του μουλαριού, πώς κοιτάμε το μουλάρι στα δόντια να δούμε αν μας ξεγελάσουν και πώς το φορτώνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, βέβαια, αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά δείχνει πώς ακριβώς ο Αμερικάνικος στρατός, με το Αμερικάνικο στράτευμα εν συνόλο, εγκλωβίστηκε σε έναν αέναο πόλεμο χωρίς τέλος, χωρίς στοχοθετήσεις, χωρίς δυνατότητα νίκης,
εναντίον ενός αντιπάλου, για την ακρίβεια όχι ενός αντιπάλου, ενός ακαθόριστου πλέγματος αντιπάλων, ασύμετρων αντιπάλων εξαιρετικά χαμηλής τεχνολογίας, έναντι των οποίων το πανίσχυρο οπλοστάσιο τους ήταν ουσιαστικά άχρηστο. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, οι Αμερικανοί είχαν μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Πάω λίγο πίσω τις διαφάνειες για να σας δείξω αυτό ακριβώς, ότι μόλις το 2016, δηλαδή πριν 2 χρόνια, ο Αμερικάνικος στρατός, όντας πλέον εγκλωβισμένος σε μια νέα στρατηγική αντιπαράθεση, πολύ επικίνδυνη, ίσως πολύ πιο επικίνδυνη από τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, με την αναγεννημένη Ρωσία και κυρίως με τον μεγάλο νέο διεθνή παίχτη με την Κίνα, μπήκε σε μια νέα εποχή και είπε, αυτό εδώ, το έχει πει αυτός εδώ, ο στρατηγός, ο υπεύθυνος πληροφοριών του Αμερικάνικου στρατού, είναι μια χαρακτηριστική φράση ότι, παιδιά, έχουμε ένα πρόβλημα 16 ετών, δηλαδή 16 χρόνια ασχολούμασταν με αντιανταρτοπόλεμο, με ασύμμετρες επιχειρήσεις και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ξεχάσαμε ποιος είναι ο πραγματικός πόλεμος και τώρα πρέπει μέσα σε 1 χρόνο, είχε πει, να κλείσουμε αυτό το κενό. Και λοιπόν, στη σημερινή εποχή βρισκόμαστε ακριβώς όσον αφορά τη στρατιωτική τεχνολογία μέσα σε αυτό το κενό. Είμαστε δηλαδή σε μια πολύ ρευστή εποχή. Αυτό, εάν ήμασταν στο Λουξεμβούργο ή στη Δανία, θα μας απασχολούσε σε μια ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Στην Ελλάδα όμως, επειδή αντιμετωπίζουμε μια τρομακτικά εντυνόμενη τουρκική επιθετικότητα, η οποία, όπως θα πούμε μετά, δεν πρόκειται να σταματήσει. Για την ακρίβεια, βρισκόμαστε στην αρχή του φαινομένου. Το φαινόμενο εξελίσσεται εκθετικά και είναι περίπου αναπόφευκτο να πάμε σε κάποια μορφής πολεμική αναμέτρηση ή εθνική ταπείνωση, ή και τα δύο, θα το δούμε με την Τουρκία, ακριβώς γιατί έχει αλλάξει το διεθνές σύστημα και δημιουργεί ένα κενό στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν, εμείς όχι απλώς οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τις νέες αυτές τεχνολογίες, αλλά πρέπει να δούμε πολύ γρήγορα τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην χρειαστεί μέσα στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον να επιλέξουμε μεταξύ 2 δεινών. Ή οπισθοχώρηση και εθνική ταπείνωση ή πολεμική αναμέτρηση υπό εξαιρετικά δυσμενείς όρους. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό που θα το κλειδί του μέλλοντος. Και δεν πρόκειται να είναι τέτοια πράγματα. Όπλα λέιζερ, τέτοια δορυφόροι λέιζερ, αυτό είναι το αερομεταφερόμενο λέιζερ, το οποίο το κατήργησαν οι Αμερικανοί, ή υπερφουτουριστικά ρομποτικά αεροπλάνα που θα αλλάζουν σχήμα στον αέρα και όλα αυτά. Θα είναι πιθανώς πολύ, πολύ ταπεινά πράγματα. Θα είναι προϊόντα σε μεγάλο βαθμό legacy οπλικών συστημάτων, δηλαδή οπλικών συστημάτων που τα έχουμε ήδη στο οπλοστάσιό μας, αναβαθμισμένα με φτηνές εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, για την οποία ήδη έχετε μιλήσει, χαρακτηριστικότερο κομμάτι των οποίων είναι τα συστήματα, οι βελτιωμένοι αλγόριθμοι υψηλής νοημοσύνης και φτηνοί, μικροί και αποτελεσματικοί αισθητήρες και ρομποτικά συστήματα. Για να δούμε και να κάνουμε και μία έτσι σύντομη βόλτα στο παρελθόν και να δούμε σε άλλες στρατιωτικές επαναστάσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, βλέπετε ότι πολλές φορές συστήματα που κυριολεκτικά άλλαξαν τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης ήταν πολύ απλά πράγματα, όπως ήταν εδώ ο αναβατήρας. Αυτό εδώ είναι ένα επαναστατικό οπλικό σύστημα που κατάφερε, μετέτρεψε το άλογο, έκανε μια σύζευξη του ΙΠΕΑ με το άλογο, μετέτρεψε το άλογο σε σταθερή πλατφόρμα, επιτρέποντας πλέον τη δημιουργία του βαρέως υπηκού, που με τη σειρά του ήταν και ο πρόγονος των σημερινών αρμάτων. Ή η ξυφολόγχη στον παλαιό καιρό, που κατάφερε και σύζευξε τα πρωτόγωνα, τα πρώτης γενεάς πυροβόλα όπλα με τις λόγχες, έφερε και αυτό επανάσταση στο πεδίο της μάχης. Σε πιο κοντινές αποστάσεις, το αγκαθωτό σειρματόπλεγμα, το οποίο είναι ένα, δεν είναι οπλικό σύστημα, είναι ένα πράγμα, μια τεχνολογία, ένα πολύ απλό πραγματάκι που δημιουργήθηκε για να ελέγχουμε τα κοπάδια των βοηδών. Θυμηθείτε το Lucky Luke, σύρματα στα λιβάδια. Εντάξει. Και όμως αυτό εδώ το αγκαθωτό σειρματόπλεγμα αποτέλεσε έναν από τους game changers, που θα λέγανε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, έναν από τους παράγοντες που άλλαξαν τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ή
σε ακόμη πιο παλαιές εποχές, για να δούμε και πώς συνδέονται οι τεχνολογίες. Η τεχνολογία, η υψηλή μεταλλουργική ικανότητα που είχε αναπτυχθεί στην Ευρώπη για την κατασκευή καμπανών, επέτρεψε την κατασκευή προηγμένων πυροβόλων όταν χρειάστηκε αυτή η απέτηση. Γι' αυτό στην Ευρώπη αναπτύξαμε πολύ πιο γρήγορα πυροβόλα και πολύ πιο εξελιγμένα από ότι οι Κινέζοι που τα είχαν πρώτο ανακαλύψει. Και με τη σειρά της η τεχνολογία των πυροβόλων αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που επέτρεψαν την βιομηχανική επανάσταση στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί τα λέω αυτά? Για να δείξω ότι και σήμερα, ειδικά στην Ελλάδα, πρέπει να δούμε τις συζεύξεις μεταξύ αυτών των τεχνολογιών. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με την Τουρκία και μάλιστα πολύ σοβαρό πρόβλημα, η μόνη λύση που έχουμε είναι να οδηγηθούμε σε μαζικές δωρεές πολεμικών βιομηχανιών του εξωτερικού, όπως κάναμε τη χρυσή εποχή της δεκαετίας του 90, την οποία θυμόμαστε όλοι. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι τις αρχές του 2000, η Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη ανοιχτή αγορά οπλικού υλικού σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, άμα πήγαινε σε αγορά αμυντικών συστημάτων από τον πλανήτη και έλεγε ότι είσαι Έλληνα, α, σου ανοίγανε σαμπάνιε και σου έλεγαν: περάστε να δείτε. Τι θέλετε να σα δείξουμε? Μα είμαι καθαρίστρια. Δεν πειράζει, έλα να δει. Έλληνα δεν είσαι? Κάτι, είσαι πελάτη. Λοιπόν, αυτά όμω οι εποχέ των παχαίων αγελάδων περάσανε οριστικά. Και κατ' εμέ, ακόμη και να είχαμε τα λεφτά που δεν τα έχουμε για να εγκλωβιστούμε σε μια κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία, δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Για τον απλούστατο λόγο, επαναλαμβάνω. Γιατί βρισκόμαστε πλέον σε μια νέα εποχή, έχουμε νέου τύπου τεχνολογίες τις οποίες οφείλουμε να αναπτύξουμε και το σημαντικότερο είναι να δούμε πώς αυτές οι νέες τεχνολογίες, οι στρατιωτικές τεχνολογίες, μπορούν να αποτελέσουν όχι βαρύδι στο λαιμό της εθνικής οικονομίας, αλλά εφαλτήριο βάση έδρασης για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Είναι δεδομένο, και αυτό το έχω δει σε όλα τα ακροατήρια που μιλάμε, και στα επαγγελματικά και στο πανεπιστήμιο, ότι αυτό θεωρείται περίπου, όχι ηλίθιο απλώς, θεωρείται παρανοϊκό αν το